Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη Λάρισα λέει το τραγουδάκι, βγαίνει ο Ευγερινός, αλλά εμείς εδώ έχουμε έναν Ευγερινό που είχε στη Μυτιλίνη και τα τελευταία χρόνια κατοικεί μόνιμα στη Χίο. Βρισκόμαστε στον Άγιο Θωμά, απέναντι από τα σχολεία του Αγίου Θωμά, παρέα με τον κύριο Δημήτρη Ευγερινό, ο οποίος πρόσφατα μάλιστα ανέλαβε και καθήκοντα αντιδημαρχίας, και μάλιστα σε ένα τομέα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ λεπτό θα έλεγα. Ένα τομέα που επηρεάζει απόλυτα την καθημερινότητά μας, μια καθημερινότητα στην οποία βέβαια έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία με τον κύριο Ευγερινό να δούμε αυτή την πορεία η οποία ξεκίνησε από το μόλυβο της Μυτιλίνης και κατέληξε λίγα χρόνια αργότερα στη Χίο. Μια Χίο η οποία όπως φαίνεται έτσι τον γοήτευσε και γι' αυτό ακριβώς παρέμεινε και εδώ. Και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αυτή την πορεία. Ο κύριος Ευγερινός ήταν και διετέλεσε μάλλον και για ένα μικρό χρονικό διάστημα και διευθυντής της αστυνομίας Χίου, μια αστυνομία η οποία, στην αστυνομία στην οποία είχε δώσει ένα χαμηλό προφίλ, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, που εξακολουθεί από ό,τι βλέπετε και νεανίζει, όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα βέβαια, από τη στιγμή που βγήκε στη σύνταξη, από τη στιγμή που αποστρατεύτηκε, σκέφτηκε προφανώς ότι και κάπου αλλού θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πού αλλού θα μπορούσε να τις προσφέρει παρά στο Δήμο. Παρά στο Δήμο, αλλά και σε μια υπηρεσία η οποία θα τη χαρακτήριζα, αγαπητέ μου Δημήτρη, ηλεκτρική καρέκλα. Οι ηλεκτρικές καρέκλες νομίζω ότι ήταν και εκείνες οι οποίες έκασες κατά τη διάρκεια της αστυνομικής σου θητείας, διότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις και δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά τούτη εδώ νομίζω ότι ίσως να είναι η χειρότερη. Δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα. Πώς έψησε τώρα ο Μαλαφής να ασχοληθείς με τα δημοτικά πράγματα? Διότι, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διατέλεσαν σε κάποια θέση κτλ. Στη συνέχεια να επανέρχονται και να υπηρετούν σε μια άλλη. Πώς έψησε λοιπόν ο Μαλαφής? Επιτυχία του μεγάλη θα έλεγα, διότι με το αστυνομικό σου δαιμόνιο μέσα σε εισαγωγικά, υποθέτω ότι το αστυνομικό σου δαιμόνιο μέσα σε εισαγωγικά θα το εφαρμόσεις και στον τομέα της καθαριότητας. Όπως είπα και στην αρχή, η καθαριότητα η οποία μας αγγίζει καθημερινά, από την οποία έχουμε καθημερινά παράπονα, από την καθαριότητα στην οποία φέρουμε φοβερή και μεγάλη ευθύνη και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, πώς έψησε ο Μαλαφής? Εδώ είναι το ερώτημα. Καταρχήν, καλησπέρα Δημήτρη. Σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Πώς με έψησε την ιδέα για να ασχοληθώ με τα κοινά? Μου την έβαλε πρώτα ο Χρήστος ο Καραχάλιος, που ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Καραβασίλη. Σε μια φιλική συνάντηση που είχαμε την Άνοιξη, μου λέει αν ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ με τα κοινά. Του είπα όχι, μου λέει σκέψου το. Του λέω καλά θα το σκεφτώ, άστο, είναι νωρίς, έχουμε βουλευτικές εκλογές. Δεν πέρασαν περίπου 20 με 30 μέρες και μου κάνει πρόταση ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο Κώστας. Από παντού πέρασε. Ναι. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει είμαι ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος. Δηλαδή ξεκινήσαμε τον Καραβασίλη, ναι. Πήγαμε στον Τριαντάφυλλο. Φιλικά με τον κύριο Καραβασίλη, φιλικά. Δεν έκανα συνάντηση. Ήμουν με τον κύριο Χρήστο τον Καραχάλιο σε μια φιλική συνάντηση έτσι σε ένα μαγαζάκι. Μετά με φώναξε ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος, μου έκανε και εκείνος μία πρόταση και εκεί άρχισε να μου μπαίνει η ιδέα. Πού σε ανακαλύπτανε? Δεν ξέρω. Είναι ερώτημα. Δεν απάντησα και ούτε στον κύριο Τριαντάφυλλο. Λέω άστο, έχουμε βουλευτικές εκλογές, θα το δούμε. Και μετά από 10-15 μέρες με πήρε διαμέσου ενός τρίτου ο κύριος Μαλαφής, ενός φίλου μου και μου λέει να συναντηθούμε. Μου το είπε, του λέω δώσε μου χρόνο να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Και τελικά του απάντησα ότι μάλλον είμαι θετικός. Ναι. Από κάποιες συζητήσεις που κάναμε τότε, είδα ότι ταυτιζόμαστε περισσότερο σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες, σαν έτσι αυτά που είχα και εγώ στο μυαλό μου.
Mm-hmm. Και με έπεισε και του είπα το ναι. Ευχαριστώ. Μετά φυσικά είχα μια πρόταση και από τον κύριο Κάρματζη, αλλά είχα δώσει το λόγο μου. Α, όλοι δηλαδή σε πήραν εμπόλυτα. Είχα δώσει το λόγο μου στον κύριο Μαλαφή και το λόγος είναι λόγος, δεν αλλάζει. Σωστά. Η πολιτική επηρέαζε εκείνο τον καιρό τη σκέψη σου ως προς το πού θα καταλήξεις? Η πολιτική, όχι. Πώς. Καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι πολιτικός, ούτε με ενδιαφέρουν κόμματα, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι, πολιτικά σωστή. Δεν ήμουν ποτέ σε ένα χώρο ταυτισμένος, ναι, σταθερά. Πάντως θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη στιγμή που όλοι προσέφηκαν σε σένα για να σε έχουν υποψήφιο. Φυσικά, ήταν μια τιμή. Μετά το κατάλαβα ότι ήταν μια τιμή για μένα. Ναι, ναι, ναι. Και μεγαλύτερη τιμή ήταν το αποτέλεσμα το εκλογικό που έφερα σε ψήφους. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό, ότι θα βγω δεύτερος στο συνδυασμό. Ναι, και θα έλεγα ότι, ξέρεις, με τους αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν θητεύσει και σε μια έτσι θέση διακριτή. Εντάξει, ο κόσμος, εντάξει, άλλοι τους πάνε που λένε, άλλοι δεν τους πάνε, άλλοι, και το γεγονός και μόνο ότι κατέλαβε στη δεύτερη θέση, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι εκτιμήθηκε, ότι εκτιμάται μάλλον ο Δημήτρης Αυγερινός και γι' αυτό ακριβώς κατέλαβε και τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα με την καθαριότητα? Διάβαζα προχθές, έβγαλες και ένα κανονισμό, ένα καινούριο κανονισμό. Έχουν βγει, αγαπητέ μου Δημήτρη, και εγώ δεν ξέρω πώς κανονισμοί, το έγραψα κιόλας. Από τον καιρό που παρακολουθώ τα δημοσιογραφικά πράγματα εδώ και 40 χρόνια, συνέχεια κανονισμούς βλέπω, τα ακούω και διαβάζω. Και το ερώτημα είναι, για να ολοκληρώσω, το ερώτημα είναι, τελικά μπαίνει κανένα πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις της παραβίασης των κανόνων? Ακούστε να σας πω, ο κανονισμός δεν τον έβγαλα εγώ, ο κανονισμός ήταν επιταγή ενός νόμου από το 2021, mm, κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου τον φέρανε και μου είπαν ότι αυτός ο κανονισμός έπρεπε να έχει εφαρμοστεί το 2022. Τον διάβασα και τους λέω ότι εντάξει, να τον προχωρήσουμε, να τον φέρουμε σε προσψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα δεν έχει ψηφιστεί, είναι, περιμένουμε την ψήφισή του. Είναι που ο κανονισμός αυτός, επειδή είναι, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Ακριβώς. Πώς εφαρμόζεται? Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Σε άλλες χώρες δηλαδή εφαρμόζεται? Δηλαδή μπορείς να έχεις έναν αστυνομικό σε κάθε γωνιά προκειμένου να διαπιστώνει ποιος είναι εκείνος ο οποίος παραβαίνει τον κανονισμό? Δεν γίνεται. Ο νόμος δεν βασίζεται στην αστυνόμευση. Βασίζεται στην πειθό ότι πληρώνω όσο ρυπαίνω, όσο πετάω. Δηλαδή η φιλοσοφία του κανονισμού και του νόμου είναι ότι ο πολίτης να γίνει ο ίδιος, ο πολίτης να κάνει διαλογή των απορριμμάτων από μόνος του. Δηλαδή να κάνει ανακύκλωση από μόνος του, να βάζει τα αλουμίνια, τα χαρτιά, τα πλαστικά και μετά και τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα αποφάγια, τα κοινώς αποφάγια, ναι, σε ξεχωριστούς κάδους. Και να πηγαίνουν προς το χυτά μόνο τα βιοαπόβλητα ή, mm-hmm, κάποια άλλα. Αυτό είναι δύσκολο εμείς να το καταφέρουμε εδώ, δεν λέω ότι είναι πάντως πανεύκολο. Έχουμε, ρίστομαι παρόδο, έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την ανακύκλωση. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος κρατάει τις σακουλίτσες του και πάει και τα ρίχνει μέσα στους κάδους αυτούς της ανακύκλωσης. Ναι, πολλοίς κόσμος κάνει ανακύκλωση, το πιστεύει. Πολλές φορές το κάνει και με λίγο λανθασμένο τρόπο, δηλαδή μπορεί σε μια σακούλα να βάλει αλουμίνια, πλαστικά και αυτά. Συγγνώμη ρε Δημήτρη, αλλά από ό,τι διαπιστώνω, ένα φορτηγό περνάει και τα παίρνει όλα. Τα βάζει μέσα και μετά πάει στη διαλογή. Ακούστε, ποιο, να σας πω. Ναι, δηλαδή, ποιο ρόλο παίζει το να τα βάλω κανονικά από εδώ σε κάθε είδος κάδου, από τη στιγμή που όλα μέσα σε ένα φορτηγό πέφτουν? Ακούστε να σας πω, υπάρχουν στιγμές που μπορεί αυτό να έχει στο παρελθόν, δεν το είμαι απόλυτα βέβαιος, τώρα έχουμε προσπαθήσει να έχουμε σε κάθε διαδρομή, δηλαδή να περνάει ένα απορριμματοφόρο και να παίρνει μόνο χαρτί.
να αδειάζει, να είναι τρεις κάδες στη γιατί σειρά. Μέχρι τώρα πάντως συνέβαινε, μπαίνανε όλα μέσα στο ίδιο. Ναι. Τώρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, παρόλο που είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει γρήγορα να αδειάζουν οι κάδοι. Πράγμα, ας πούμε, στο χαρτόνι δεν πιέζουμε το χαρτί να το βάλουμε μες στον κάδο. Μπορεί να πάρουμε ένα χαρτοκιβώτιο και να το βάλουμε όπως είναι. Κατάλαβα. Και διαβάζουν, γεμίζουν οι κάδοι. Γεμίζουν οι κάδοι χωρίς να υπάρχει λόγο. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Φαίνονται μάλλον γεμάτοι, αλλά δεν είναι γεμάτοι. Ναι, ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίρνουμε μία ροή. Δηλαδή τη Δευτέρα να παίρνουμε το χαρτί, την Τρίτη το πλαστικό. Κατάλαβα, ναι. Κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν τα παίρνουμε ανάμεικτα, αυτά πηγαίνουν στη Βιάλολα. Ναι. Στη Βιάλολα υπάρχει διαλογή. Ένα σημάντας που ανεβαίνουν επάνω και γίνεται η διαλογή. Όσο όταν είναι ανάμεικτα, τρώμε χρόνο και ανθρωποημέρες να πληρώνουμε εργάτες για να ξεχωρίσουν τα πλαστικά από τα χαρτόνια, που το επιβαρύνονται πάλι οι ίδιοι. Πάντως και εκεί είναι προβληματικός η λειτουργία και εκεί πέρα. Είναι προβληματική. Κάτι ακούω για χρέη, κάτι ακούω για ότι δεν πληρώνουν. Αυτό είναι κάτι άλλο, είναι χρέη της Διανόχ, είναι άλλο. Ναι. Γιατί δέχτηκες τη θέση του αντιδημάρχου καθαριότητας? Είπα και στην αρχή, είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι κανείς άλλος το ήθελε. Σε βρήκε μαλακό, φαίνεται, ο Γιάννης. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν, ο Δήμαρχος μου έκανε αυτή την πρόταση, μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις την καθαριότητα και το περιβάλλον. Του είπα, είμαι άπειρος, είμαι αυτός, λέει, θα προσπαθήσεις και θα τα καταφέρεις. Αναγκάστηκα και το πήρα, δεν ήθελα να του φέρω δηλαδή και το αδίρυση. Δηλαδή το αποδέχτηκες αυρόχης πως είναι. Ναι, ναι, δεν το αποδέχτηκα. Θα πέταξε από τη χαρά του ο Γιάννης. Λοιπόν, εκείνο που παρατηρώ, αγαπητέ μου Δημήτρη Αυγερινέ, είναι ότι εξακολουθείς και έχεις τη μυτιλιναϊκή προφορά. Ναι, αυτό. Τη διατηρείς και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και πάρα πολύ ωραίο, είναι εκείνο το ποιητικό που βγαίνει. Λοιπόν, Μόλυβος. Μόλυβος 1964 λοιπόν, Μόλυβος Μυτιλίνης, ένα χωριό το οποίο είναι πολύ προβεβλημένο. Πολύ προβεβλημένο, το τουριστικά έχει, το πρώτο ξενοδοχείο έγινε το 1964, όταν γεννιόμουν εγώ. Mm-hmm. Και έχει τουρισμό από μέχρι τότε. Μέχρι τότε δηλαδή δεν είχε την ιδιαιτερότητα εκείνη την οποία έχει σήμερα, όχι. Όχι. Ένας δήμαρχος είχε την τύχη ο Μόλυβος, γιατί τότε στην κορυφή, αν έχετε πάει, ξέρετε, υπάρχει ένα κάστρο. Τότε ο κόσμος, ας πούμε, το δημοτικό μας σχολείο στο Μόλυβο είναι από τα τείχη του κάστρου. Mm-hmm. Ο κόσμος γκρέμιζε τα τείχη του κάστρου και έπαιρνε τις πέτρες για να χτίσει σπίτια. Έτσι, για σκέψω. Γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η αρχαιολογία στο χωριό. Και κανείς δεν ενδιαφερόταν να πει τι κάνετε εδώ. Αλλά είχε την τύχη ο Μόλυβος, ένας δήμαρχος της τότε εποχής, έφερε την αρχαιολογία, σταμάτησε το γκρέμισμα του κάστρου, διατήρησε τα καλντερίμια, διατήρησε το κεραμίδι, δεν άφησε να μπει τσιμέντο μέσα στο χωριό και έμεινε ο οικισμός έτσι. Μόλυβος, ένα χωριό πολύ μακριά, πολύ μακριά από την πόλη. Ναι, όντως πολύ μακριά και ειδικά για αυτά τα χρόνια ήταν πολύ μακριά, ήταν 2 ώρες με το λεωφορείο να... Είχε υποδομές εκείνο τον καιρό Μόλυβος? Όχι, δημοτικό πήγα στο Μόλυβο, μετά πήγα γυμνάσιο στο διπλανό χωριό του που λεγόταν Πέτρα και μετά λύκειο, τις 3 τάξεις του λυκείου πηγαίναμε στην Καλονή. Οι γονείς μου ήταν αγρότες από μια αγροτική οικογένεια. Είχα την ατυχία να χάσω τον πατέρα μου στην 5η δημοτικού, 11 χρονών. Και προφανώς και μια ηρωίδα μάνα η οποία τα κατάφερε και... Αδέρφια... Έναν αδελφό μεγαλύτερο κατά 5 χρόνια. Μάλιστα. Ο οποίος και αυτός μπάρκαρε στα καράβια 15 χρονών. Μάλιστα. Βέβαια, ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Οι συνθήκες τέτοιες. Αλλά ήταν τυχερός ο Δημήτρης Αυγερινός, με την ηρωίδα μάνα θα επαναλάβω πάλι. Που πήγε στο γυμνάσιο. Είπα και τα χρόνια, αγαπητέ μου Δημήτρη, από τα χρόνια του δημοτικού, ας πούμε, και από του γυμνασίου, τι θα μπορούσες να θυμηθείς, ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα στο Μόλυβο? Η περιραίουσα ατμόσφαιρα στο Μόλυβο. Είχε κόσμο πολύ εκείνο τον καιρό. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν δεν είχε τόσα ξενοδοχεία ο Μόλυβος
και ο τουρισμός ήταν εντός των σπιτιών. Δηλαδή τα σπίτια που μέναμε τα νοικιάζαμε στους τουρίστες. Δηλαδή αν είχαμε τρεις κρεβατοκάμαρες, κρατούσαμε μία για μας και τις δύο δίπλα κοιμόταν οι τουρίστες. Ερχόταν οι τουρίστες και τον καιρό. Βεβαίως. Εγώ μεγάλωσα με τουρίστες μέσα στο σπίτι, έτσι μεγαλώσαμε, mm-hmm. έτσι ζήσαμε. Και πώς ήταν η διαβίωση τώρα με τους τουρίστες, με τους οποίους δεν ξέραμε να μιλήσετε και ναι, ούτε ξέραμε να μιλήσουμε, συνεννοόμασταν μια χαρά. Και αυτοί αισθάνονταν ζεστά. Ναι. Ήταν ο κόσμος φιλόξενος τότε, ήταν διαφορετικά. Δεν τους έβλεπε μόνο σαν επάγγελμα να πάρει κάποια χρήματα. Mm-hmm. Το μου έκανε μάλιστα εντύπωση ότι ερχόταν οι τουρίστες, η μητέρα μου κατευθείαν να τους βγάλει το γλυκό, να τους κεράσει. Και αυτά και οι άνθρωποι δεν ξέραν. Φτιάχναμε τότε ένα πελτέ από κηδόνι, τον οποίο το βγάζανε μέσα σε γυάλες και έπαιρνες με το κουταλάκι. Ναι, σου δίνανε ένα πιατάκι με το κουταλάκι. Ναι. Και οι τουρίστες δεν ήξεραν και έτρωγαν όλο το μπολ, νομίζοντας ότι είναι προσβολή να το αφήσουν. Να μην το έτρωγαν όλο. Ναι, ναι. Επομένως μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι από εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70, που αρχίζεις να θυμάσαι κι εσύ, ναι. ο τουρισμός αρχίζει σιγά σιγά. Έτσι. Ναι, να ανεβαίνει. Και ανεβαίνει. Ναι, να ανεβαίνει. Και ταξικές διαφορές υπήρχαν εκεί. Όχι, ιδιαίτερες δεν είχαμε. Ταξικές διαφορές όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε, εντάξει. Όχι, δεν και θυμάμαι κάτι. Και ο περισσότερος κόσμος στα σχολείο ήταν με τα αγροτικά. Αγροτικό και, βέβαια, και τουρισμό το καλοκαίρι. Και με τον τουρισμό δηλαδή το και εγώ από 12 χρονών που τέλειωσα το δημοτικό, δούλευα σε εστιατόριο σερβιτόρος. Από ναι. 12 χρονών. Μόλις τέλειωνα 15 Ιουνίου το σχολείο, μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Δούλευε σερβιτόρος. Δίνανε φιλοδορήματα οι τουρίστες. Τα φιλοδορήματα, το μεροκάματο τότε ήταν 100 δραχμές την ημέρα. Τα φιλοδορήματα μπορεί να ήταν 150, 180, 200 δραχμές. Ναι, διπλάσιο. Λοιπόν, και τελικά λοιπόν, τελειώνεις το δημοτικό, αλλά πας στο γυμνάσιο. Πάω στο γυμνάσιο. Ενώ θα μπορούσες να μην πας. Όπως δεν πήγε ο αδερφός σου. Ναι. Όχι, πήγα. Τότε ήταν και ήμουν από τις τελευταίες τάξεις που ήταν με εισαγωγικές για να πας, εισαγωγικές εξετάσεις. Να πας στο γυμνάσιο. Πήγα στο γυμνάσιο, τελείωσα. Το γυμνάσιο είπαμε ότι είναι στην Πέτρα. Στην Πέτρα, ναι, είναι 5 χιλιόμετρα. Και πώς πήγατε, και έχει λεωφορείο, θα είχε λεωφορείο εκείνο τον καιρό. Λεωφορείο, είχαμε ένα ποδήλατο, πηγαίναμε με το ποδήλατο. Μόλιβος και Πέτρα, Μόλιβος και Πέτρα νομίζω ότι είναι από τα δύο πιο έτσι, φημισμένα ναι. χωριά της Λέσβου. Λοιπόν, στο γυμνάσιο τι γίνεται εκεί πέρα. Στη γυμνάσιο, εντάξει, καλώς. Ήμουν καλός, ένας μέτριος, να μην λέω άριστος, ένας μέτριος μαθητής. Φιλικά λίγα παιδιά, δεν ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Και εντάξει, τελειώσαμε... Ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο να πηγαίνουν εκείνο τον καιρό στα γυμνάσιο. Να σας πω, όταν περίπου πηγαίναμε το 60-70% των... παιδιών που τελειώναμε την έκτη δημοτικού. Mm-hmm. Γιατί το γυμνάσιο τότε δεν ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση. Yeah. Υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν μόνο το δημοτικό. Και πηγαίναμε περίπου το 60-70% mm-hmm. πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Μάλιστα, από το γυμνάσιο ότι έχεις να θυμηθείς κάτι ιδιαίτερο, κάτι έτσι που να σε σημάδεψε, κάτι που να έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στη συνέχεια. Όχι, κάτι το ιδιαίτερο στο γυμνάσιο δεν θυμάμαι. Αυτό πλην τους καθηγητές μας, που οι καθηγητές τότε ήταν δάσκαλοι πραγματικοί, ήταν κοντά μας, μας συμβούλευαν, δεν ήμασταν αποξενωμένοι από αυτούς, τους αισθανόμασταν σαν πατεράδες. Mm. Άσχετα αν ήταν λίγο αυστηρότεροι από τώρα, μπορούσαμε να δεχτούμε τις συμβουλές τους και να μας κατευθύνουν προς τα που να πάμε. Να πάτε. Και ανεβαίνατε και τα σκαλοπάτια εκεί της Παναγίας. Ναι. Τα σκαλοπάτια της Παναγίας. Πόσα είναι. 114. 114. Για να πας εκεί πάνω, δεις και παθαίνεις. Δημήτρη Αυγερινέ, εκεί στο γυμνάσιο, σε τι προσανατολίζεσαι, να κάνεις τι. Και αν θέλεις, είμαστε στη μεταπολίτευση πια. Ναι. Και τα πολιτικά πράγματα αρχίζουν και ενδιαφέρουν περισσότερο κόσμο. Ποιο ρόλο παίζει η πολιτική εκείνο τον καιρό στη ζωή ενός νέου παιδιού και ενός εφήβου και αν θέλεις, ως εφήβος με τι άλλο ασχολείσαι, με τι κάνεις.
ως έφηβος, σας είπα, δούλευε κάθε καλοκαίρι σε εστιατόριο και, και οικοδομές. Καλλιώς, σερβιτόρος. Από τους πιο, έπαιρνα τον καλύτερο μισθό από όλους, ναι, τους σερβιτόρους στο χωριό. Δουλεύαμε τότε, δεν υπήρχαν 8 ώρα, δεν υπήρχαν, πηγαίναμε 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα, συνεχές ωράριο. Δεν αγανακτούσες. Όχι, αγανακτούσες, αλλά τι να κάνεις. Και να αγανακτούσα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, έτσι ήταν οι συνθήκες. Τότε με, στο χωριό ως που ήμουνα, έτσι στο δημοτικό, το μόνο που στο απέναντι σπίτι, στο, ακριβώς απέναντι από το δικό μου σπίτι, ήταν του γιατρού μας το, το σπίτι, λεγόταν Τσακυράκης Ιγνάτιος ο γιατρός, και είχε ένα γιο, το Σταύρο Τσακυράκη, το γνωστό συνταγματολόγο, το φίλο της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σάκη Λαροπούλου, τον οποίο μου έμεινε... Ο σύντροφός της είναι. Δεν ήταν σύντροφός της, όχι. Τώρα λέει, ο σύντροφός της. Όχι, όχι, απεβίωσε ο Σταύρος, απεβίωσε πριν 2 χρόνια. Απλώς μου έμεινε τότε που ήρθαν και τον συλλάβανε, και επειδή ήταν αριστερών πεπιθήσεων τότε. Συνάδεσαι. Και σαν παιδί το μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Μάλιστα. Τελειώνοντας λοιπόν το γυμνάσιο, τι έχει στο μυαλό του Δημήτρης Αυγερίνος? Επειδή οι ανάγκες ήταν της εποχής να ζήσουμε, να επιβιώσουμε, σκεπτόμουν να τελειώσω το σχολείο και να κάνω μια επιχείρηση δικιά μου λόγω του τουρισμού. Λόγω ότι είχαμε τουρισμό. Τουριστική επιχείρηση. Ναι. Τουριστική επιχείρηση. Τέλειωσα το λύκειο και όντως δούλεψα και συμφώνησα με το λεγόμενο αφεντικό της που είχα τότε. Να γίνετε συνεταίροι. Να γίνουμε συνεταίροι αφού τελειώσω το στρατό. Ναι. Να πάω να τελειώσω το στρατό. Γι' αυτό τελείωσα το στρατό στα... Εντωμεταξύ... Τελείωσα το σχολείο Ιούνιο και στρατό πήγα 2 Φεβρουαρίου την επόμενη χρονιά. Συζητάμε τώρα για το 1983. 2 Φεβρουαρίου του 83 πήγα στρατιώτης στη Δράμα. Ναι, μάλιστα. Εκεί με επιλέξαν στο σώμα του, της στρατονομίας, κάτι που δεν ήθελα. Τι διάλο, από τότε ρε παιδί μου είχε. Είναι όλα τυχερά. Είναι όλα τυχερά. Έξαν τότε, δεν ήθελα. Μια στρατονομία όμως που εκείνο τον καιρό δεν είχε καμία σχέση με την ΕΣΑ. Όχι. Της Χούντας. Είχε αρχίσει ο εκδημοκρατισμός. Είχε αρχίσει ο εκδημοκρατισμός, ναι, πραγματικά. Εντάξει, με επιλέξαν, πήγα εκεί αναγκαστικά, κατέβηκα στην Αθήνα, τελειώσαμε το κέντρο εκπαίδευσης της στρατονομίας και επέστρεψα στη Μυτιλίνη ως στρατονόμος. Για να υπηρετήσει, το υπόλοιπο της θητείας. Αυτό, το 22 μήνες ήταν τότε η θητεία, όταν ήμουνα εγώ, να υπηρετήσω ως στρατονόμος στην Μυτιλίνη. Εκεί στρατιωτικός διοικητής ήταν ένας ταξίαρχος τότε που λεγόταν Ματαφιάς στο επίθετο. Ας πιστώσει, η πρώτη μου εμπειρία ήταν ότι όταν παρουσιάστηκα με είδε αδύνατο και μέσα στο γραφείο του άρχισε να παίρνω κάμψεις. Για να δει αν είμαι εκπαιδευμένος και δυνατός. Ας πιστώσει, αρχίσαμε τότε να βγαίνουμε υπηρεσίες έξω, μας πιέζανε για να ήταν αυστηρός ο ταξίαρχος, να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Εμείς δεν βεβαιώναμε παραβάσεις, γιατί ήμασταν όλοι παιδιά, ντόπια. Οι στρατιώτες οι περισσότεροι ήταν συμμαθητές μας, γνωστοί. Δεν θα μπορούσαμε να βεβαιώσουμε παραβάσεις, εν πάση περιπτώσει, και τρώγαμε εμείς τις φυλακές. Έτυχε να μαζέψω 4 μήνες φυλακή. Έλα, ρε. Ναι, 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 4 μήνες φυλακή. Και τελικά, μία μέρα, έτσι, την τελευταία που... Θυμάμαι όταν ήρθε, μου λέει γιατί είσαι αξίριστος. Του λέω ξυρισμένος είμαι, γιατί είσαι αγιάλιστος. Του λέω γυαλισμένος είμαι. Μου λέει στραβό θα με βγάλεις. Λέω δεν ξέρω τι να σας πω, μάλλον. Αυτό και μου δίνει μετάθεση και με στέρνει στην Αθήνα. Πίσω φεύγω, το Πάσχα το 84 φεύγω και πάω Αθήνα. Στην Αθήνα, μπας πιδόση, διαμαρτύρηθηκα στον ταξίαρχο της στρατονομίας. Μάλιστα. Και με έστειλε στοιχείο. Και έρχεσαι δηλαδή, στοιχείο λοιπόν. Το 1000... Έμεινα 5 μέρες στην Αθήνα όλες. Και έρχεσαι στοιχείο το 1980. 26 Απριλίου του 1984. Το 1984. Μάλιστα. Τι άλλο ενδιαφέροντα έχει ο νεαρός τότε Δημήτρης Αυγερινός? Τότε εμείς επειδή. Τι σου αρέσει, τι σου αρέσει να κάνεις, με τι ασχολείσαι, με τι.
Τίποτα, όπως σας είπα, με τα... το μυαλό μου ήταν πάντα να γυρίσω στο χωριό για να κάνω μια επιχείρηση τουριστική. Δικιά μου, τουριστική, δηλαδή ένα εστιατόριο. Πλην όμως όταν ήρθα εδώ, όπως είπαμε, το 1984... Είναι στοιχείο και είναι σταθμός ηχείος. Ναι, είναι σταθμός της ζωής μου. 5 Οκτωβρίου του 1984 γνωρίζω τη γυναίκα μου. Αυτό είναι. Πάντα, μια γυναίκα είναι η αιτία. Γνωρίζω τη γυναίκα μου. Η οποία είναι η Στέλλα. Η Στέλλα η Καβαθά. Ο πατέρας της Θεοσκορέας τον ήταν αστυνομικός. Και πάνω στις συζητήσεις της έλεγα ότι εγώ θα κάνω επιχειρήσεις και τα λοιπά στη αυτό. Μου λέει, δεν δοκιμάζεις να πας στην αστυνομία, που ήταν και ο πατέρας μου στην αστυνομία. Και... για να σε κρατήσει εδώ προφανώς, πονηρές οι γυναίκες. Μάλλον, μάλλον. Ναι. Μου έβαλε αυτή την ιδέα, μας πτώσει, γύρισα στο όταν απολύθηκα. Αστυνομικός. Ένα σώμα το οποίο έχει ιδιαιτερότητες. Είχε ιδιαιτερότητες, αλλά άρχισε τότε να αλλάζει. Μια αλήθεια είναι ότι μόλις ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την εξουσία το 81, τα πράγματα άλλαξαν άρδιμα. Ναι, άλλαξαν αυτά που υπήρχαν επί χωροφυλακής, δηλαδή η απαγόρευση του γάμου. Έπρεπε να πας 32 χρονών, μετά το είχαν μειώσει στα 28 χρονών. Και να έχει και πρίκα. Ναι, και να έχει πρίκα η νύφη. Και άλλες διάφορες ιδιαιτερότητες, ήταν το στρατιωτικός κανονισμός, στρατοδικείο για ό,τι έκανες κτλ. Ο Σκουλαρίκης τότε που ανέλαβε υπουργός επί ΠΑΣΟΚ, το 84 ενοποίησε τα δύο σώματα και άρχισε να αλλάζει όλη η αστυνομία άρχισε να αλλάζει. Ενοποιηθήκαν η αστυνομία πόλεων με το χωροφυλακή. Και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εκείνη η πρόταση και ο αέρας ο Μέγας με τη Στέλλα ήταν η αφορμή για να πας να γίνεις αστυνομικός. Και εδώ έχουμε ένα δεύτερο σταθμό, ο οποίος είναι και ο πιο, θα έλεγα, σημαντικός στη ζωή σου και θα επανέλθουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, αφού δούμε κάποιες φωτογραφίες του Δημήτρη Αυγερινού, που θα το θυμίσουν βέβαια και σε εκείνον όπως και σε όλους εμάς διαφορετικές εποχές και όμορφες καταστάσεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξανά μαζί, παρέα με τον Δημήτρη Αυγερινό, πρώην αστυνομικό διευθυντή ΧΙΟΥ και νυν αντιδιώνυχο καθαριότητας, με τον οποίο βλέπουμε αυτή τη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε στο μόλυβο της Μυτιλίνης το 1964 και συνεχίζεται και θέλω να ελπίζω και να εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Ακόμα, μιας και όπως είπα και στην αρχή, έτσι ο κύριος Αυγερινός νεανίζει κιόλα, δεν ξέρω, εμένα έτσι μου φαίνεται. Και έχω την αίσθηση ότι και εσείς το ίδιο λέτε. Λοιπόν, πώς θα καταφέρνεις? Δεν ξέρω, έτσι ήταν. Έχεις καλή γυναίκα. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά εκεί είναι το μυστικό. Και λοιπόν, στο DNA μας, δεν ξέρω. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, σε έχουμε αφήσει να αποφασίζεις να πας να γίνεις αστυνομικός. Ναι. Χωρίς να σκεφτείς έτσι, κάποια πράγματα τα οποία... αστυνομικός δεν είναι έτσι μια απλή ειδικότητα, δηλαδή
το πέδεψες, που προβληματίστηκες καθόλου? Είχα προβληματιστεί. Νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω να βρεθώ στην αστυνομία. Αλλά η Στέλλα σου ψιθύριζε στο αυτή. Ναι, η Στέλλα μου ψιθύριζε συνεχώς πήγαινε. Και μάλιστα όταν απολύθηκα, το όνειρό μου να κάνω εστιατόριο ξεκίνησε με το προηγούμενο αφεντικό. Α, και τελικά. Δηλαδή πήραμε το μαγαζί και αρχίσαμε να... Πήγαινε πριν γενναρχώσουν δηλαδή. Όχι, εγώ απολύθηκα 25 Ιανουαρίου του 85. Ναι. Απολύθηκα. Έφυγα στο χωριό και αρχίσαμε στο Μόλιβο να ετοιμάζουμε το μαγαζί εδώ για το γίνονται. Καλοκαίρι. Εδώ τι γίνονταν? Η γυναίκα μου, δεν είχαμε αραβωνιαστεί, δεν είχαμε αυτό. Δεν είχατε ακόμα. Είχαμε δεσμό. Είχατε δεσμό. Και πήγα στο χωριό, αρχίσαμε να ετοιμάζουμε το μαγαζί. Το οποίο θα ήταν όμως... εστιατόριο. Εστιατόριο. Mm. Ταυτοχρόνως όμως έγινε η... πήγα στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και έδωσα εξετάσεις για την αστυνομία. Και ξαναγύρισα στο χωριό. Όπως ετοιμάζαμε το μαγαζί και ήμουνα στη σκάλα και έβαφα το κατάστημα, έρχεται ένας αστυνομικός και μου λέει, ξέρεις, ήρθε εντολή να πας στην Αθήνα, πέρασε στην αστυνομία. Και έφυγα και 24 Απριλίου, δηλαδή δεν πρόλαβα. Εκείνη την ώρα τι αισθάνθηκες, λες, αφήνω τον ναι, εδώ πέρα. Ναι, έμεινα έτσι, πάω... φωνάζω το αφεντικό, λέω, αυτό και αυτό μου τυχαίνει, ναι. Η συνεργασία μου στελειώνει, φεύγω. Σου αφήνω το μαγαζί, γιατί εγώ δεν είχα βάλει και λεφτά. Σου είπα για Δημήτρη ότι εγώ θα έβαζα τη δουλειά και το αφεντικό μου θα έβαζε τα χρήματα. Τα χρήματα, ναι. Έτσι ήταν η συμφωνία μας. Και έφυγα 24 Απριλίου και πήγα στην αστυνομία του 85 στην Αθήνα, στη σχολή. Και... στη σχολή της αστυνομίας. Άκουγα μάλλον, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει ή όχι, ότι η φοιτητική στη σχολή δεν είναι και τόσο εύκολη και απλή. Εντάξει. Έχει πολλές, έτσι, πολλές απαγορεύσεις, πολλές, πώς να τις χαρακτηρίσω τώρα, δεσμεύσεις, πολλές δυσκολίες. Ναι, για μας, επειδή ήμασταν μία σειρά η οποία ήμασταν μεικτή σειρά, δηλαδή είχαμε στρατευμένους και αστράτευτους, αστράτευτος σειρά μου ήταν ο Χρήστος Σουκεδίκουλου. Ο Χρήστος Σουκεδίκουλου, ο οποίος είναι γαμπρός στα Θημιανά. Αυτός ήταν αστράτευτος. Για μένα που είχαμε περάσει από το στρατό δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο ήταν για τους αστράτευτους που για πρώτη φορά μπαίναν σε ένα στρατονισμένο χώρο. Η σχολή στην Αθήνα ήταν. Η σχολή ήταν στην Αθήνα, στην οδός Κηφισίας. Έγκλειστη. Στο Μαρούσι. Έγκλειστη. Έγκλειστη. Έγκλειστη μέσα, βγαίναμε κάθε Τετάρτη και Σαββατοκυριακό. Πάση πτώση δεν ήταν κάτι δύσκολο για μένα προσωπικά. Τελειώσαμε μετά από 11 μήνες στη σχολή. Δεν το μετάνιωσες κάποια στιγμή? Επίσης τώρα τι θέλω εγώ εδώ πέρα, θα ήμουν στο Μόλιβο τώρα με τις επιχειρήσεις μου, με τους τουρίστες. Εντάξει, το Νοέμβριο, 17 Νοεμβρίου του 85, που ήμασταν δόκιμοι ακόμα και μαθητές, εκεί προβληματίστηκα γιατί τότε μας βγάλαν στα επεισόδια έξω. Mm. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ επεισόδια εμείς από μια επαρχία, παιδιά της επαρχίας. Τη δολοφονία του Καλτεζά. Τη δολοφονία του Καλτεζά, με λίστας Καλτεζάς. Mm. Ήταν και μας βγάλανε έξω και τότε, ας πούμε, άρχισα να προβληματίζουμε. Ζωρίστηκες. Ναι, ζωρίστηκα, γιατί ήμασταν 22 ώρες. Αλήθεια, με πόση, με πόση έτσι διάθεση βγαίνεις να πας και να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, κάποια παιδιά τα οποία έχουν το δικαίωμα να έχουν τις δικές τους απόψεις. Να σας πω, τότε μας βγάλανε, εμείς καταρχήν δεν είχαμε εξοπλισμό, ήτανε τότε, ήμασταν μαθητές, δεν είχαμε εξοπλισμό, δεν είχαμε ούτε ασπίδες, ούτε... Μας βγάλανε και φορούσαμε και χακί φόρμες στρατιωτικές. Ναι. Δεν ήμασταν ούτε ένστολοι της αστυνομίας. Γιατί ήταν τότε που είχε γίνει και η ενοποίηση των δύο σωμάτων και δεν υπήρχαν ακόμα η οργάνωση της αστυνομίας. Πάση περιπτώσει βγήκαμε, αλλά 22 ώρες που καθόμασταν στο πόδι και φυλάγαμε κάποιες σχολές, την ΑΣΟΕ, την νομική κτλ. Και γινόταν επεισόδια, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για μας. Ήμασταν και παιδιά της επαρχίας. Πώς σας έβλεπαν οι φοιτητές εκείνο το καιρό? Έτυχε αυτή, όταν ήμουνα στην ΑΣΟΕ μπροστά και φυλάγαμε, να περάσει μία συμμαθήτριά μου,
η οποία σπούδαζε στην ΑΣΟΕ. Και εκεί ήρθε και μου λέει, τι κάνεις εδώ, τι κάνω εγώ εδώ. Της εξήγησα και αυτά και εντάξει, ήταν δύσκολο, δύσκολο ήταν. Η όλη φοιτησή σου στη σχολή σημαδεύεται από κάτι διαφορετικό, από κάτι άλλο? Όχι, δεν σημαδεύεται, εκεί γνώρισα τους Χιώτες. Τον Κυριάκο τον Τζούχλη, τον Ηλία τον Φραγκομίχαλο, που ήμασταν σειρά όλοι μαζί. Και εκεί, μάλιστα, είχα πει τότε στον Ηλία τον Φραγκομίχαλο, αν ακούσεις κάτι για τυχείο, ενδιαφέρομαι κι εγώ, αν θα πάμε τέσσερις τυχείο, ναι, να είμαι ο τέταρτος εγώ. Ναι. Και μου λέει ο Ηλίας, θα σου απαντήσω, θα μάθω και θα αυτό, γιατί έτυχε τότε να ήταν ιδιαίτερος του Υπουργού ο κύριος Χαραλαμπάκης. Ο Δημήτρης ο Χαραλαμπάκης, και ο Ηλίας είχε πρόσβαση για να μαθαίνει από τον Δημήτρη, έναν πολύ καλός άνθρωπος, θεός χωρές τον. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνει λοιπόν η φοίτησή σου στη σχολή. Τι άλλο σε ενδιαφέρει να κάνεις εκείνον τον καιρό? Δηλαδή δεν έχεις έτσι άλλες ανησυχίες, αγωνίες, να κάνεις κάτι, να μπεις, να βγεις, να... ή έτσι κυλιάει ο χρόνος ήρεμα, χωρίς έτσι ήρεμα, ιδιαιτερότητες? Ήρεμα. Η προσήλωσή μας ήταν... Δεν είχες αίμα μέσα σου. τότε το μυαλό μου όλο γύρναγε να έρθω στοιχείο. Να έρθω στοιχείο. Αυτά είναι η στέλη εδώ. Ναι, αυτό ήταν. Τέλειωσε η σχολή και κατευθείαν όταν πήραμε την απάντηση ότι θα έρθουμε χείο, αυτό με χαροποίησε. Πέταξε από τη χαρά σου. Πέταξε από τη χαρά μου. Μόλις μας έχει μείνει πίσω, τελικά γίνεσαι ο συνεταίρος. Το έκανε το εστιατόριο. Ήταν, είχε εστιατόριο και θα κάναμε το δεύτερο εστιατόριο μαζί. Τελικά δεν το έκανε μαζί μου, το έκανε με κάποιον άλλον. Και όταν πας τώρα εκεί, πας και τρως. Φυσικά. Μάλιστα, έρχεσαι λοιπόν στοιχείο στις... Στοιχείο ήρθα 26 Μαρτίου του 86. Του 86. Και δεν προλαβαίνεις να έρθεις και βλέπω εδώ πέρα 2 Νοεμβρίου. Παντρεύεσαι, κύριε. Παντρεύομαι. Όταν... ξέχασα να σας πω... Πεθαρός, ικανοποιημένος, εντάξει, μια χαρά. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι όταν πήγα στη σχολή, όταν πέρασα στη σχολή της αστυνομίας, ο πεθερός μου δούλευε στη σχολή μηχανικών του εμπορικού ναυτικού, στο μηχανικών. Και πήγα και τον βρήκα και του είπα ότι εγώ γνωρίζω την κόρη σου και θα πάω στην αστυνομία και όταν γυρίσω θα έρθω να σου τη ζητήσω. Α, ζητάω τη χείρα της. Ναι, θα τους έρθω να... Και ο πεθερός μου μέσα στο δρόμο έμεινε και μου λέει, πήγαινε πρώτα στην αστυνομία. Και μετά βλέπετε. Και μετά βλέπουμε. Είστε μικροί ακόμα. Μάλιστα. Αλλά όταν γύρισα ακριβώς, κατευθείαν πήγα και τον βρήκα. Στα 2 Νοεμβρίου βλέπω εδώ πέρα, γάμος 1986. Και η πρώτη εμπειρία σου από τη καριέρα σου, τη θητεία σου, αν θέλεις στοιχείο, ποια είναι? Η πρώτη μου εμπειρία από την καριέρα μου, όταν ήρθα εδώ, πήγαμε στο, με τοποθετήσαν στο πυργί, στον αστυνομικό σταθμό πυργίου. Εκεί δεν είχε τίποτα ιδιαιτερότητες, χωριά της περιοχής. Ήταν ήσυχα και ήρεμα. Ήσυχα χωριά, το πυργί, η Ελλάτα, Μεστά και Ολύμπη. Αυτά τα τέσσερα χωριά ήταν πολύ ήσυχοι. Δεν είχατε δηλαδή έτσι κάποιες ιδιαίτερες... Όχι, ήταν πολύ ήσυχα χωριά, δεν είχε φασαρίες, φιλήσικος κόσμος. Ήτανε τον καιρό εκείνο που ακόμα στα χωριά υπήρχαν αστυνομικά τμήματα. Ναι, αστυνομική στιγμή, ναι. Είχε και στο Πυργί και στην Καλαμωτή. Πώς σας έβλεπε ο κόσμος? Φιλικά. Φιλικά. Δημήτρη μας φώναζαν στο δρόμο, δεν είχαμε άριστες σχέσεις με τον κόσμο. Εντάξει, μικροί στην ηλικία ήμασταν, δεν είχαμε προβλήματα με τον κόσμο. Μάλιστα. Μπορώ να πω, εγώ παντρεύτηκα, νίκησα σπίτι, έμενα στον Πυργί. Τα πολιτικά παίζουν κάποιο ρόλο εκείνο τον καιρό στα χωριά? Εντάξει, δηλαδή υπήρχε ένας φανατισμός εκείνα τα χρόνια. Ειδικά στο Πυργί υπήρχε, και εγώ όταν πήγα δεν το ήξερα, το συνάντησα, υπήρχαν το πράσινο καφενείο και το μπλε καφενείο, ήταν απέναντι. Πηγαίνατε και στα δύο? Ναι, πήγαινα και στα δύο και από εδώ και από εκεί, και πήγαινα και στο κόκκινο, το οποίο το κόκκινο δεν ήταν κομμουνιστικό, δηλαδή το κουκουέ καφενείο, αλλά ήταν ένα χρώμα, ας το πούμε, ανεξάρτητο. Πήγαιναν ο κόσμος. Υπήρχε και το ουδέτερο, δηλαδή. Και ουδέτερο. Πολύ ωραία. Και πηγαίναμε σε όλα.
Μένεις εκεί λοιπόν πόσα χρόνια? Στο Πυργή έμεινα μέχρι την 1η Μαΐου του 1988. Αρκετά. Οπότε μετατέθηκα και κατέβηκα στην Τροχέα. Τότε υπήρχε Τροχέα Αχίου. Παναγία μου. Δεν πρόλαβα όμως να υπηρετήσω, γιατί μετά από ένα Κάτσε, μήνα... γιατί εδώ βλέπω ότι εντωμεταξύ από το γάμο σου με τη Στέλλα γεννιέται η κόρη σου, ναι, η οποία είναι η... Είναι η Ασπασία. Η Ασπασία. Η Ασπασία, η οποία γεννιέται στις 3 Οκτωβρίου του 87. Και ο γιος σου... Ο γιος μου γεννήθηκε μετέπειτα το 3 Μαρτίου του 1993. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κατεβαίνεις λοιπόν στη χώρα... Παίρνουμε μετάθεση και κατεβαίνουμε στη χώρα, με τοποθετούν στην Τροχέα, αλλά δεν προλάβαμε, γιατί η Τροχέα μετά από ένα μήνα καταργήθηκε, με το αιτιολογικό ότι η Χίος δεν είχε εθνικό οδικό δίκτυο. Για να υπάρχει Τροχέα σε κάποιο νομό, έπρεπε να υπάρχει και εθνικό οδικό δίκτυο. Και το θεωρήσαν... Δεν είχαμε Τροχέα εκείνο τον καιρό, δηλαδή. Είχαμε Τροχέα, αλλά το θεωρήσαν ότι κακώς την είχαμε. Ευτυχείς θα είμαστε εκείνο τον καιρό. Είχαμε μετά έγινε στο μεικτό αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, Τροχέα ασκούσε το αστυνομικό τμήμα Χίου. Και τι έκανες εσύ? Δηλαδή... Βγαίνει στον δρόμο και... Ναι, ναι, ναι. Ρύθμιση κυκλοφορίας κανονικά. Ήμουνα στη φύλακα κανονικά. Έκανα τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Βεβαιώναμε παραβάσεις όπου υπήρχαν παραβάσεις. Αλλά μετά που σας είπα, από ένα μήνα καταργήθηκε η Τροχέα και με μεταθέτουν στο αστυνομικό τμήμα περιφέρειας ως γραμματέα. Πόσα παράπονα είχες δεχθεί εκείνο τον καιρό, εκείνο το μήνα. Εκείνο το μήνα το οποίο που ήσουν έξω και βεβαίωνες παραβάσεις. Τι άλλο να κάνεις. Τετραχονόμοι γι' αυτό είναι τις περισσότερες φορές. Πολύ καλά ξέρετε το στοιχείο ότι όπου πηγαίναμε, μισό λεπτό σταμάτησα, ένα λεπτό σταμάτησα. Δύο λεπτά. Έχασα τον ήχο. Αυτό το μήνα, Δημήτρη, που ήσουν στην Τροχέα, πόσα παράπονα είχες. και πόσο... Ναι, και πόσο εύκολο είναι να γράφεις ανθρώπους που ενδεχομένως τους ξέρεις, σε ξέρουν. Λιγάκι βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, έχω την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω. Σίγουρα βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση όταν είσαι σε... Νομίζω ότι είναι η χειρότερη θέση στην αστυνομία της Τροχέας. Σε μία κλειστή κοινωνία όταν βρίσκεσαι είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του τροχονόμου, αλλά και ο κόσμος, αν πολλές φορές του κάνεις μία σύσταση και πας και τον γράψεις τη δεύτερη φορά ή την τρίτη φορά μετά από δύο συστάσεις, το αποδέχεται. Γίνονται συστάσεις? Είναι ένα ερώτημα. Αυτά τα χρόνια που ήμουνα εγώ, κάναμε πρώτη φορά σύσταση, σε παρακαλώ μην παρκάρεις εδώ, και τον γράφαμε τη δεύτερη ή την τρίτη φορά. Γινόταν συστάσεις τότε. Παράπονα είχες? Φυσικά. Φυσικά, κάθε φορά, μισό λεπτό σε παρακαλώ, ένα λεπτό, στο γιατρό πάω, στα φάρμακα πάω, τα συνηθισμένα. Μάλιστα. Και φεύγεις από την Τροχέα ή μάλλον καταργείται από ό,τι μπορώ να ναι, καταλάβω αυτό η το τροχέα, τμήμα. Και πάω στο αστυνομικό τμήμα περιφέρειας ως γραμματέας. Πού, στη Μυτιλήνη? Όχι, το αστυνομικό τμήμα περιφέρειας ήταν... αστυνόμευε τους αστυνομικούς σταθμούς, δηλαδή Πυργίου, ήταν ο αξιωματικός που είχε στοιχείο. Την ευθύνη του στοιχείο, σταθμούς. Πάλι, ναι. Ναι, στοιχείο, εδώ πάλι, στοιχείο. Ναι, ναι, ναι. Και τι γινόταν εκεί? Τι έκανα εκεί? Εκεί ήμουνα στη γραμματεία μέσα, ήμουνα γραμματέας. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο? Όχι, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Και μετά δίνω εξετάσεις στη Σχολή Αρχιφυλάκων το 1990 και... Στη φύλακα δεν ήσουν? Στη φύλακα ήμουνα και δίνω στη Σχολή Αρχιφυλάκων. 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 Δώσαμε τότε 3.000 άτομα, πέρασα 21ος. Mm. Πήγα στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εξήλθα από την Αθήνα, από την Αμυγδαλέζα, γύρισα πάλι πίσω. Αρχιφύλακας τι σήμαινε? Ο παλιός ενωματάρχης, αν θυμάσαι. Ο παλιός ενωματάρχης. Ο παλιός ενωματάρχης ήταν ο αρχιφύλακας. Ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος. Της εποχής. Πού στο καριό βγήκε αυτό ο καπετάνιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλιστα με τραυματικές εμπειρίες από κάποιους καπετάνιους στα χωριά μας. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Έδωσα στη Σχολή Αρχιφυλάκων, όπως είπαμε, πέρασα, πήγα στην Αθήνα και με το καλό γύρισα το 1991. Το Μάιο του 1991, πίσω, στοιχείο,
και με τοποθετούν ξανά διοικητή πάλι στο Πυργή. Πάλι στο Πυργή. Ναι, πάλι στο Πυργή. Έμεινα εκεί για 7-8 μήνες και επέστρεψα στο τμήμα ασφαλείας Χίου. Τμήμα ασφαλείας Χίου. Το οποίο τμήμα αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει αυτή την εποχή ή κάποια χρόνια πριν, δεν είχε καμία σχέση με το τμήμα ασφαλείας το οποίο υπήρχε και λειτουργούσε πριν το 81. Ναι. Ένα τμήμα ασφαλείας το οποίο το άκουγες και φοβόσουν. Ναι. Εντάξει, το τμήμα ασφαλείας των δικών μας χρόνων, όταν μιλάω για την εποχή του 91 τώρα, δεν είχαμε καμία σχέση με όχι, πρώτο... Γι' αυτό λέω τώρα. Αυτό μετα... λέω. Πριν τη μεταπολίτευση, όταν ήταν η ασφάλεια. Ασχολιόμαστε με το ποινικό κώδικα, κλοπές, ξέρετε, και που ήταν το κύριο της Χίου. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες παραβάσεις, να το πούμε έτσι, εκείνο τον καιρό. Εκείνο το καιρό, πλην έναν δύο φόνους, αν θυμάστε, που μας είχαν καθίσει, ναι. Να μην... Θυμάμαι, γιατί ήμουν στην ανάκριση και εγώ εκείνο τον καιρό. Είχαμε κάποιον γνωστών ναι. παιδιών εδώ, παιδί από τη Χίο που το είχαν δολοφονήσει τότε. Ναι. Στο κάστρο. Είχε δολοφονηθεί. Ναι, στο κάστρο. Εκεί, στο... Μια άλλη δολοφονία που είχαμε κάτω στα νοτιόχωρα ναι. από... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά ήτανε, δεν ήταν τα κύρια αδικήματα αυτά. Κυρίως τα αδικήματα ήταν οι κλοπές στην ασφάλεια περισσότερο. Με αυτά ασχολιόμασταν. Είχαμε περισσότερες κλοπές εκείνο τον καιρό, έτσι. Ναι, είχαμε μικροκλοπές. Είχαμε, μικροκλοπές, είχαμε αρκετές μικροκλοπές. Μάλιστα. Ίσως δεν ξέρω. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η εξυχνίαση τους. Εύκολη ήταν η εξυχνίαση. Εύκολη γιατί. Εντάξει, ο κόσμος μιλούσε, συνεργαζόταν με την αστυνομία και από μία πληροφορία που μας έδινε μπορούσαμε εύκολα να ξεκινιάσουμε την κλοπή. Δεν υπήρχαν στόματα κλειστά. Υπήρχαν πολλά στόματα ανοιχτά που ερχόταν και καταγγέλανε στην ασφάλεια πράγματα και θάματα τα οποία ενδεχομένως δεν ήταν αληθινά, απλά και μόνο από αντεκδίκηση κτλ. Όχι. Τότε το μόνο που ήταν ψευδές, ένας βιασμός που μου δηλώθηκε σε μένα σαν βιασμός, ήταν τότε είχαν αρχίσει να έρχονται οι αλλοδαποί. Mm. Είχαν ανοίξει τότε τα σύνορα που είχε πέσει το 89 στην Ανατολική Γερμανία το τείχος. Είχαν ανοίξει χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπως λεγόταν, να έρχονται προς την Ελλάδα και είχαμε αρκετούς μετανάστες. Δούλευαν. Παράνομα φυσικά δούλευαν σε κάποιες εταιρείες εδώ χιώτικες και επειδή είχε πει το αφεντικό ότι θα απολύσει έναν από τους δύο, ήρθαν και δηλώσαν ψεύτικο βιασμό. Πόση δεξιοτεχνία πρέπει να έχει ένας διοικητής ασφαλείας για να μπορεί να αποκαλύπτει όλες τις παραβάσεις και πόσο εύκολο είναι να μεταδίδει και στους υφισταμένους του έτσι, αυτή την τάση. Ναι, πρέπει να, καταρχήν, πάνω απ' όλα, τώρα, είναι στον τόπο, όταν πάμε στον τόπο του εγκλήματος, ο τόπος μιλάει. Πρέπει να τον ψάξεις καλά και πάντα θα βρεις ένα στοιχείο. Mm. Ένα στοιχείο, από μία τρίχα ή από μία γόπα τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο, θα σε κατευθύνει. Βλέπεις αστυνομικές ταινίες. Βλέπω. Βλέπω. Και βρίσκεις τον έλεγχο πριν το αποκαλυφθεί η ταινία. Εντάξει, τα έργα είναι τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ όταν τελειώσαμε πια την επόμενη χρονιά δίνω για τη σχολή αξιωματικών. Ναι. Και... Περνάω στη σχολή αξιωματικών, φεύγουμε και για τρία χρόνια βρίσκομαι στην Αθήνα στη σχολή αξιωματικών. Τρία χρόνια. Οικογένεια. Η οικογένεια μαζί. Α, μαζί. Μαζί, όλοι μαζί στην Αθήνα για τρία χρόνια. Γεννήθηκε και ο γιος μου τότε. Διαφορά μεταξύ Χίου και Αθήνας όσον αφορά τα υπηρεσιακά σου καθήκοντα. Εγώ ήμουν μαθητής. Α, ήσουν μαθητής στη σχολή. Στη σχολή δεν. Συγγνώμη, ναι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, τελειώνεις λοιπόν και τη σχολή αυτή και έρχεσαι πίσω με τον βαθμό του ταξιάρχου που βλέπω εδώ πέρα. Όχι. Έρχομαι πίσω σαν νέος αξιωματικός, υπαστηνόμος. Μάλιστα, όταν βγήκα από τη σχολή, πήρα μετάθεση για Μυτιλήνη.
για Μυτιλίνη, αλλά όταν έφτασα στη Μυτιλίνη είδα δεν ότι... Δεν σου κάνει το χατήρι Στέλλα να πας στη Μυτιλίνη. Το περιβάλλον δεν μου άρεσε καθόλου. Στη Μυτιλίνη δεν είχα συνηθίσει να υπηρετώ εκεί, δεν μπορούσα ως αστυνομικός και έκανα αμοιβαία μετάθεση με έναν άλλον συνάδελφο, πήγε αυτό στη Μυτιλίνη και ήρθα εγώ πίσω Χίο. Μάλιστα. Δεν υπηρέτησα καθόλου στη Μυτιλίνη, μόνο πήγα και έφυγα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι αστυνομικός διευθυντής Χίου το 2019. Ναι, έκανα ένα φεγγάρι μετά τον κύριο Δαμήρη τον Ανδρέα. Έκανα για 5 μήνες προσωρινός αστυνομικός διευθυντής. Γιατί, γιατί τόσο λίγο. Είχε παραιτηθεί τότε ο κύριος Δαμήρης. Ναι. Αν θυμάστε, παραιτήθηκε. Α, ναι. Ναι, ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Δαμήρης. Παραιτήθηκε διότι κάτι είχε μεσολαβήσει. Τότε ήταν κάτι... το θέμα του μεταναστευτικού, του μεταναστευτικού. Που πιεζόμασταν και αυτά. Παραιτήθηκε ο κύριος Ανδρέας. Mm. Μάλιστα. Και ανέλαβα εγώ προσωρινός διευθυντής. Μετά έφυγα, πήγα στη Σύρο. Πόσες πιέσεις ως διευθυντής είχες? Αρκετές. Και άνωθεν και κάτωθεν. Και άνωθεν και κάτωθεν. Φυσικά, όταν είσαι στη μέση, πάντα πιέζεσαι. Ναι. Πώς μπορεί να αντισταθείς στις άνωθεν? Στην άνωθεν μπορείς να αντισταθείς μόνο με την πειθό. Να τους πείσεις ότι αυτό που σου ζητάνε, ας είναι και ανώτερος από σένα, ότι δεν έχουν δίκιο, πιστεύω ότι μπορείς να το καταφέρεις. Εγώ αρκετά κατάφερνα με αυτά που μου ζητούσαν, δηλαδή αν μου ζητούσαν 10, να κάνω το 1. Τα 9 να μην τα κάνω γιατί... Ήτανε παράλογα. Μπορεί. Πολλές φορές ήταν και παράλογα. Mm. Καταρχήν δεν έχουν πολλές φορές αυτοί οι άνωθεν είναι από μακριά, από Αθήνα. Έτσι δεν έχουν γνώση. Επηρεάζονται όμως από κάποιους οι οποίοι είναι από εδώ. Ναι. Έτσι. Δεν έχουν γνώση όμως του χώρου. Σωστό. Δεν ξέρουν. Όταν τους εξηγήσεις καταλαβαίνουν. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι, ας πούμε, τι κερδίζουν αυτοί οι οποίοι απευθύνονται στους άνωθεν προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις? Επειδή δεν μπορούν να το καταφέρουν εδώ τοπικά, τυχαίνει να έχουν μία γνωριμία. Και τι έχουν σχέση, και με τι μπορεί να έχουν σχέση, ρε Δημήτρη? Σχέση τι εννοείτε? Ναι, αυτές οι πιέσεις. Με μεταθέσεις προσωπικού, με τέτοια εσωτερικής φύσεως. Εσωτερικής φύσεως. Εσωτερικής κυρίως φύσεως. Και τελικά πας στη Σύρο. Πήγα στη Σύρο όπου υπηρέτησα εκεί 25 μήνες. Κάθισα στη Σύρο ήμουνα διευθυντής Κυκλάδων. Είχα την τύχη να γνωρίσω όλες τις Κυκλάδες, 24 νησιά. Σύγκριση Χίου με Σύρο. Η σύγκριση Χίου με Σύρο ήταν ότι η Σύρος με τη Χίο ήταν περίπου ο κόσμος σαν να ζούσε στη Χίο. Ξεχνάμε ότι το 1922 ναι, ναι. Στη σφραγή της Χίου όλοι πήγαν στη Σύρο. Ακόμα γύρναγα και έβλεπα Βροντάδος μέσα στη Σύρο, Βροντάδος, Ψαρά. Ήταν... Ιούλιος 2020, ταξίαρχος. Ναι. Ήρθα εδώ διευθυντής πρώτη μα... 10 Φεβρουαρίου 2020. Ναι. Ήρθα εδώ με μετάθεση, 1 Μαρτίου έπιασα διευθυντής ξανά στη Χίο ως διευθυντής. Τον Ιούλιο του 20 προήχθηκα στο βαθμό του ταξιάρχου, παρέμεινα στη Χίο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 19, ένα ταξίαρχος, μέχρι 10 Φεβρουαρίου του 20, οπότε και παραιτήθηκα από την αστυνομία. Γιατί? Εν όψη... Βαρέθηκες? Όχι, δεν βαρέθηκα. Διαφώνησα με κάποια... Τα επόμενα, τα γνωστά επεισόδια που γίνανε. Α, με τα ΜΑΤ. Ναι, διαφώνησα με τον τρόπο που θα ερχότανε τότε. Δημήτρη, Αυγερινέ, η εξουσία, φθήρι. Εξαρτάται το χαρακτήρα του ανθρώπου. Για μένα, εγώ πιστεύω ότι δεν με έχει φθήρι, δεν... Αυτό... Έτσι πιστεύω για τον εαυτό μου, δεν ξέρω. Αποστρατεύεσαι στις 13 Αυγούστου 2020. Ναι. Και σε πετυχαίνει ο Μαλαφής το 2023 και σε καθίζει στο ψηφοδέλτιό του και συγχρόνως μετά τις εκλογές αντιδήμαρχος καθαριότητας. Με δύο λογάκια μόνο. Τι κάνουμε με την καθαριότητα? Τι κάνουμε με την καθαριότητα?
με την καθαριότητα θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται για την καθαριότητα και κάτω στα γραφεία, τι γίνεται? Λοιπόν, εγώ όταν ανέλαβα πέτυχα να βγάλω τον κόσμο έξω από τα γραφεία. Τον έβγαλα στην καθαριότητα. Γι' αυτό το λόγο που είχε προσληφθεί. Πόσες αντιδράσεις? Έχω αντιδράσεις αρκετές. Μα έτσι δεν είναι, έτσι δεν πρέπει. Έτσι πρέπει, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει προσληφθεί για την καθαριότητα, αλλά ενδιάμεσα να έχει αρρωστήσει, ο άνθρωπος να έχει πάθει. Άλλος, ας πούμε, έχει χάσει το νεφρό του, ο άλλος αυτό. Εκεί είσαι πιο ελαστικός, δεν τον πας στην καθαριότητα. Προσπαθώ ακόμα να σπάσω. Προσπαθώ. Έσπασα αρκετά, αλλά προσπαθώ να σπάσω. Μάλιστα. Τι κάνουμε λοιπόν με την καθαριότητα? Δεν έχουμε και παιδεία πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Δυστυχώς αυτό είναι, γιατί παρατηρώ ότι ειδικά τώρα που ανέλαβα και είμαι πιο προσεκτικός και γυρνάω έξω στο δρόμο, βλέπω ενώ ότι ο κάδος είναι άδειος, αφήνουν τα σκουπίδια απ' έξω. Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί το κάνουν. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο και δεν θα ήθελα, επειδή με το νέο κανονισμό θα... με την ελληνική αστυνομία, με την Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, θα συνυπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και οι αστυνομικοί θα γίνουν τα μάτια της καθαριότητας. Μάλιστα. Αλλά μάλιστα, πράγμα που δεν το εύχομαι και δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε μόνοι μας να το πράξουμε. Κάποιοι δεν είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Κάποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την πιάτσα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αφήνοντας μία σακούλα, δεν είναι η σακούλα, είναι ότι θα πάνε οι γάτες, οι σκύλοι, τα διαλύουν και φαίνεται μια πόλη βρώμικη. Αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή περαιτέρω πορεία. Νομίζω ότι θα είναι καλή, γιατί από ό,τι βλέπω είσαι αποφασισμένος κάποια πράγματα να τα εφαρμόσεις. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, από τον Δημήτρη Αυγερινό, πρώην Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας Χίου, μην αντιδήμαρχο καθαριότητας και μάλιστα χωρίς αντιμιστία. Να είστε καλά κι εσείς, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.